Λοιπόν, ναι, τι. Εύχομαι αυτή η μόδα να μην έρθει και κατά εδώ. Ποια μόδα, για πες. Στην Ιταλία, ένα σε ένα σιγά σιγά την κάνουνε. Πού πάνε. Φεύγουν από την Ιταλική τέτοια. Δεν είναι πια ένα κράτος. Πώς να σου πω. Δηλαδή, έχουμε το Σαν Μαρίνο που είναι ήδη ανεξάρτητο. Το βλέπουμε χρόνια. Και το Βατικανό. Eurovision. Το Βατικανό. Επίσης. Α, δεν πες το Βατικανό, μια άλλη συνθήκη περίεργη. Τώρα υπάρχει ένα χωριό μόνο με 300 κατοίκους. Ένα χωριό. Συγκορυφή ενός ιδυλιακού λόφου στην Ιταλική Ριβιέρα. Θέλει να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Το παλεύει εδώ και καιρό. Το πριγκιπάτο της Σεμπόργκα. Πολλά πριγκιπάτα, πολλά χωριά, πολλά. Αυτοί τώρα, ας πούμε, τι έχουν να κερδίσουν, σκέφτομαι εγώ, ρε παιδί μου, και θέλουν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος. Έχουν τη δική του σημαία. Πρόσεξε. Έχει το δικό του εθνικό ύμνο. Διαβατήρια, γραμματόσημα, νομίσματα και έναν μονάρχη. Από το 1960, αυτό εδώ το υπέροχο χωριουδάκι που βλέπετε στις οθόνες σας, προσπαθεί να γίνει ανεξάρτητο. Ελπίζει να έρθει μια μέρα, λέει, που η νομική αναγνώριση, να γίνει η νομική αναγνώριση ανεξαρτησίας του. Η Σεμπόργκα, λοιπόν, είναι ένα γραφικό χωριουδάκι. Έτσι, κοντά στη Γαλλία. Έκταση περίπου 5 τετραγωνικά μίλια. Όπως σας είπα, έχει 300 κατοίκους. Η μοναρχία εκεί δεν είναι κληρονομική. Οι εκλογές πραγματοποιούνται κάθε 7 χρόνια. Ναι. Πριγκίπισσα είναι η Νίνα, η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση. Είναι γεννημένη στη Γερμανία. Ζούσε στο Μονακό όταν ανακάλυψε τη Σεμπόργκα πριν 15 χρόνια με τον πρώην σύζυγό της και πρώην πρίγκιπα Μαρτσέλο, ο οποίος παραιτήθηκε το 19 πριν δεχθεί πλήγμα από τον COVID. Η πόλη προσέλκυε τουρίστες μέχρι και από την Ιαπωνία. Ποια πόλη, βρε, 300 άτομα μου είπες. Από εγώ τώρα στο χωριό μου, στην Κεφαλονιά, 300 άνθρωποι. Να πω, θα το κάνω πριγκιπάτο δηλαδή. Ναι. Θα γίνω μονάρχης εγώ από όλους τους 300 για άτομα. Για σκέψου το όμως να γίνει πριγκιπάτο το χωριό σου. Να είσαι εσύ ο πρίγκιπας μακαλιάς. Για 7 χρόνια. Μακαλιάτσι. Θα χτίσω εγώ δηλαδή, θα φτιάξω το δρόμο. Για να έρθει μετά από 7 χρόνια ένας άλλος, το οποίο θα γίνω εγώ τώρα μονάρχη. Κάποιο τι λόγο θα έχουν οι άνθρωποι που το θέλουν αυτό. Τι. Στην Ιταλία την κάνουν, παιδιά. Ένας φεύγει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Χωριό δεν το πάμε. Πολύ. Θέλουμε διαβατήρια να περνάμε από το ένα χωριό στο άλλο σε λίγο. Με τις ενδυμασίες αυτές τις. Η σημαία και τα εθνόσημα, όλα αυτά μοιάζουν λίγο με Ελλάδα. Το βλέπεις, έτσι. Ναι. Έχουν λίγο ελληνικά στοιχεία. Βλέπεις πόσο κοντά είναι η σημαία τους. Έτσι. Δεν δείχνω τον κυρίο τη σημαία που ήταν πριν, ήθελα να δείξω. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι σιγά σιγά κάτι ραγίζει στην Ιταλία. Γι' αυτό και κάθε χωριό θέλει να αποσχιστεί και να γίνει ανεξάρτητο. Τι ωραία που το σύνδεσες στο ράγισμα. Είδες, γιατί ραγίζουν και τα πεζοδρόμια, Μπέτι. Αχ, ραγίζουν. Εκεί πάω. Ήθελα να σου πω στη Γαλλία.